Ως πράξη απερισκεψίας χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης την αφαίρεση του απεινιδωτή από την Κρίνη Αλβίζε Ριμόντι στην Παλιά Πόλη από 3 19χρονους φοιτητές φερόμενους ως δράστες. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 22 Φεβρουαρίου. Μέσα στις επόμενες μέρες ο απεινιδωτής θα επιστρέψει στη θέση του. Δεν είχαν αφαίρεση 3 νεαροί, θεωρώ ότι ήταν μια περίσκεπτη ενέργεια και ελπίζω να μην επαναληφθεί, γιατί είναι κακό και για τους ίδιους να στιγματίζουν την ιστορία τους και τη ζωή τους με πράξεις που δεν τιμούν κανένα, αλλά και να στερούν από ένα κεντρικό σημείο της πόλης ένα απεινιδωτή που μπορεί να σώσει ζωές. Ο απεινιδωτής είναι μια δωρεά από τον ιδρυτή της αγγλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Community Heartbeat, Martin Fagan. Έχουν τοποθετηθεί ακόμη 2 στην πλατεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και το κτίριο Δελφίνη στην παραλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΑΒ Ρεθύμνου πραγματοποιεί συχνά εκπαιδεύσεις στον χειρισμό των απεινιδωτών σε μια έκτακτη ανάγκη, ένας εκ των εκπαιδευτών και ο διασώστης Ανδρέας Βουρβαχάκης. Το ΕΚΑΒ έχει κάνει πάρα πολλές εκπαιδεύσεις όσον αφορά τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή από σχολεία, ξενοδοχεία, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς. Είμαστε στη διάθεση κάθε ενός φορέα που θέλει να εκπαιδευτεί να μεταφέρουμε τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας για τη σωστή χρήση και τη βοήθεια για να επαναφέρουμε έναν άνθρωπο στη ζωή. Ένας εκ των 3 φερόμενων δραστών συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα επειδή βρέθηκαν στην κατοχή του μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας και ένας τρίφτης. Οι έτεροι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου, όμως σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος όλων για κλοπή. Η εκπαίδευση γίνεται σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Όταν εγκαταστήσαμε στην Κρίνη Ριμόντι τον απεινιδωτή, μοιράσαμε έντυπο υλικό, προσκαλέσαμε τους κατοίκους της περιοχής, ανταποκρίθηκαν αρκετοί από αυτούς στους οποίους έγινε μια εκπαίδευση χρήσης